Να καλησπερίσουμε σε αυτό το σημείο και τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας τον κύριο Μπάμπη Ισκουλά. Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Ηρακλείου με το συνδυασμό της κυρίας Καναβάκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, να ευχηθώ και εγώ καλή σεζόν. Και ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε. Εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ. Καταλαβαίνετε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν πάντα μια άλλη βαρύτητα για την καθημερινότητα του πολίτη. Μια καθημερινότητα που δεν ξέρω στο Ηράκλειο πώς τη βλέπετε, κύριε Σκουλά, και αν θεωρείτε ότι έχει βελτιωθεί ή όχι τα τελευταία χρόνια. Δεν μ' αρέσει να παρεθώ αυτόν τον λογό, αλλά σίγουρα θέλει βελτιώσεις. Σίγουρα. Τα μεγάλα αγκάθια ποια είναι στην καθημερινότητα? Πιστεύω ότι είναι το πάρκινγκ, βασικά, το κυκλοφοριακό, το σχέδιο πόλης που δεν μπορεί να προχωρήσει η χώρα ή η πόλη να αναπτυχθεί. Αυτά σαν ένα... Κυκλοφοριακό το μεγαλύτερο πρόβλημα στο κέντρο? Νομίζω και λίγο από το κέντρο να βγει, δηλαδή να πάτε και στην Παπαναστασίου να πάτε και στη Γιώφυρο. Έχει το ίδιο πρόβλημα. Γενικά θεωρώ ότι χρειάζεται πολλά βήματα. Είστε ένας άνθρωπος που ζει, εργάζεται, δραστηριοποιείται στο αυτό που λέμε κέντρο της πόλης, του Ηρακλείου, στο αμυγός έτσι αστικό κομμάτι. Είναι αυτός ένας τρόπος να βλέπετε και καθημερινά τα προβλήματα που έχει? Δηλαδή φαντάζομαι ότι με το που θα ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού σας και θα βγείτε έξω, θα συναντάτε κάποιο πρόβλημα, κάτι το οποίο τουλάχιστον δεν έχει λυθεί. Ναι, από τα, πώς το λένε, από το πάρκινγκ, που θα περπατάς τουλάχιστον 5 λεπτά για να βρεις το αμάξι σου, μέχρι, τι να σας πω τώρα, μέχρι το συνωστισμό, μέχρι τα πάντα. Πώς πρακτικά τώρα μπορούν να λυθούν αυτά, γιατί είναι προβλήματα δεκαετιών τώρα, όχι απλά χρόνια, δεκαετιών. Σίγουρα όλοι οι προηγούμενα θέλανε κάτι να κάνουν, αλλά δεν έχει γίνει. Πιστεύω να τα καταφέρουμε εμείς και να τα δούμε πιο με bullet. Η επικεφάλιση πάντως του συνδυασμού εμπειρία έχει διοικητικά, εννοώ, τόσα χρόνια αντιδήμαρχο. Μαρία είναι πολλά χρόνια. Κυρία Καναβάκη είναι πολλά χρόνια αντιδήμαρχος, έχει μια εμπειρία και νομίζω με τη νέα φρεσκάδα που έχουμε εμείς οι υπόλοιποι να δώσουμε μια νέα πνοή στην πόλη με... Η απόφαση να κατεβείτε σε αυτόν τον εκλογικό αγώνα ήταν εύκολη, πώς την πήρατε, τι σας σώθησε? Η απόφαση πάρθηκε γιατί ήμουνα στο κέντρο του Ηρακλείου. Και λέω, παιδιά, κάτι πρέπει να γίνει. Και μου έγινε η πρόταση και κατέβηκα. Ως κάτοικος του κέντρου, έχει γίνει πολύ μεγάλη συζήτηση για τις περιβόητες θέσεις στάθμευσης των μόνιμων κατοίκων. Υπάρχουν οι μόνιμοι κάτοικοι που λένε ότι δεν αρκούν. Δεν αρκούν. Υπάρχουν όμως και οι επισκέπτες του κέντρου που λένε ότι, α, ωραία, δώσαμε τις θέσεις στους μόνιμους κατοίκους. Άρα, εμείς που παρκάρουμε, πρέπει αναγκαστικά να πληρώσουμε για να παρκάρουμε κάπου χωρίς να μας γράψουν. Τελικά, πώς μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή και αν πρέπει να δοθούν και άλλες θέσεις στάθμευσης στους μόνιμους κατοίκους ή να πάμε σε ένα άλλο μοντέλο? Σίγουρα χρειάζεται παρεμβάσεις, θεωρώ, πολλήπλευρες. Δηλαδή, δεν σώζει ένα... Δεν υπάρχει το μαγικό χάπι που θα σώσει. Σίγουρα θέλει περιφερειακά 3-4 μεγάλα πάρκινγκ. Περιφερειακά. Τα έχουν κάνει. Δηλαδή, σε άλλες πόλεις τα έχουν κάνει. Έχω ταξιδέψει κατά διαστήματα σε άλλες πόλεις και έχουν καταφέρει να λύσουν σπουδαία πράγματα τα οποία εμείς δεν έχουμε καταφέρει. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτό το πρόβλημα. Μιας και έχετε πολύ καλή εικόνα από το κέντρο, γιατί έχει γίνει πολλής λόγος τα τελευταία χρόνια για την ανάπλαση που έχει γίνει στην καρδιά έτσι, του Ηρακλείου. Τελικά οι αναπλάσεις αυτές και οι πεζοδρομήσεις, δηλαδή μια λογική να διώξουμε τα γεωταχή από το κέντρο. Το βλέπουμε και σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις. Τελικά βοηθάει στην εμπορική κίνηση. Βοηθάει. Απλά πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, μετά τι γίνεται. Πρέπει να δούμε, γιατί πλακοστρώνοντας κάτι, παίρνουμε και μια θέση πάρκινγκ, παίρνουμε και ένα, πώς το λένε, και παίρνουμε και δρόμο. Και όταν κάθε σπίτι έχει τουλάχιστον 2 γιοταχή αυτοκίνητα στο κάθε σπίτι. Ναι, απαγορευτικό για το κέντρο του Ηρακλείου. Απαγορευτικό, πρέπει να έχεις ένα. Ένα. Απαγορευτικό,
η εστίαση και η συνύπαρξή της, και ναι, τα νυχτερινά κέντρα διασκέδασης, ναι, σας πω εγώ, και η συνύπαρξή της με τους μόνιμους κατοίκους, είναι εύκολη υπόθεση, κύριε Σκουλάκη? Και ρωτάω εσάς, γιατί ξέρω ότι μένετε σε ένα σημείο αμυγός νυχτερινό, αν μπορώ να το χαρακτηρίσω, ναι, έτσι, ναι, με την καλή έννοια προφανώς το λέω. Υπάρχουν πολλές επιχειρήσεις εστίασης, νυχτερινές επιχειρήσεις. Είναι εύκολη αυτή η συμβίωση, ούτως ώστε ο ένας να μην ενοχλεί τον άλλο και η επαγγελματική δραστηριότητα να γίνεται σωστά, αλλά και ο μόνιμος κάτοικος να μην ταλαιπωρείται? Θα σας πω. Για μένα όλα τα πράγματα είναι θέμα πολιτισμού. Κατά πόσο μπορείς και ξέρεις και θες να σέβεσαι τον συνάνθρωπό σου και να σε σεβαστεί κι αυτός. Είναι ώρες και στιγμές που απολαμβάνεις, βγαίνω στο μπαλκόνι και νομίζω ότι είμαι... Είναι ώρες και φορές που θέλω να φύγω από το Ηράκλειο. Αλλά εντάξει, ακόμα είμαστε εκεί. Οπότε... Αν δεν υπάρχει, εγώ να πω να βγούμε παρακάτω, κύριε. Ναι, αν, ναι, δεν υπάρχει καλή διάθεση και πολιτισμένη διάθεση, είτε εκεί, από τη μία πλευρά είτε δεν από την υπάρχει άλλη, πάντα. Δεν πρέπει να υπάρχει ένα πλαίσιο ρυθμιστικό, δίκαιο? Πρέπει να υπάρχουν κανόνες. Τώρα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια διαβούλευση μεταξύ των τέτοιων και να καταλήξουμε. Να καταλήξουμε κάποιο. Λοιπόν, εσείς ζείτε στο κέντρο, στην καρδιά του Ηρακλείου, στο δραστικό ιστό, αλλά καταγωγή από Ανόγια, ναι, και από Ροπέδιο Λασθίου. Ναι. Άρα δύο πολύ όμορφες περιοχές σε υψόμετρο και ορεινές και περιοχές, ναι, ναι, ενδοχώρας. Άρα έχετε εικόνα και γνωρίζετε και για τα προβλήματα της ενδοχώρας στην Ήπεθρο. Στο Δήμο Ηρακλείου έχει ένα μεγάλο κομμάτι που είναι Ήπεθρος, είναι αγροτικές περιοχές. Εκεί τώρα τι σχέδιο υπάρχει, τι μπορεί να γίνει για να αναπτυχθούν περισσότερο, ποια είναι τα προβλήματα εκεί? Κοιτάξτε, εκεί από ό,τι κάνουμε τώρα τις βολτές με την κυρία Καναβάκη, έχω παρατηρήσει ότι το βασικό πρόβλημα είναι το οδικό δίκτυο. Δηλαδή θα θέλει ο κτηνοτρόφος να πάει στο, πώς το λένε, στο, στη στάνη του, στο, τα χωράφια του, τα ζώα του, να πάει με μια ευχέρεια. Μην χρειάζεται να σπάσει το αμάξι και το φέρει. Και μια ασφάλεια με μπάρες, με τέτοια. Για το νερό σας λένε, ώρα που επισκέπτεστε και τα χωριά και αυτά, δηλαδή το πρόβλημα του νερού, ας πούμε, και της άρδευσης, γιατί θέλει ο κόσμος να ποτίζει και τις καλλιέργειες. Σας το θέτω? Όχι, μας έχουν θέσει πάρα πολύ το θέμα των, πώς το λένε, των πλημμυρικών φαινομένων, της ασφάλειας, γιατί αυτό έχει τρομοκρατήσει τελευταία τη. Ναι, έχει επηρεαστεί και πρέπει να ενεργήσουμε άμεσα, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν έχουμε πολύ χρόνο. Άρα βάζετε και την αντιπλημμυρική θωράκιση του Ηρακλείου πολύ πολύ δυνατά. Την αθεκτικότητα του Ηρακλείου και οικονομικά. Και, πώς το λένε, και σε θέματα τέτοια ασφάλειας και, ζωής. Βασικό. Μία τελευταία ερώτηση, γιατί είστε και λογιστής και θέλω να σας ρωτήσω και για τα οικονομικά του Δήμου και τι σημάζεμε μπορεί να γίνει γενικότερα σε ένα Δήμο, τι λογιστική λειτουργία. Κοιτάξτε, η προηγούμενη τριετία ήταν δύσκολη, καθώς είχε COVID, είχε όλες αυτές τις κρίσεις. Τώρα το περάσαμε. Από εδώ και πέρα νομίζω ότι έχουμε πολλές ευκαιρίες και να δημιουργήσουμε και να... τέτοιο. Πάμε σε μια άλλη όθηση. Ναι. Κύριε Σκουλά, θα σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια και ευχαριστώ καλή πάρα επιτυχία. Πολύ. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πολύ.